Συνεχίζουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας Avena FM, την Κεντρική Μακεδονία, από τους 97 και 7 το ραδιόφωνο της Αλεξάνδρειας, της Βέρειας και της Νάουσας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως έχουμε προαναγγείλει, έχουμε τον φίλο μας τον Φώτη, τον Γιωβανόπουλο. Πριν όμως καλημερίσω τον Φώτη, να στείλω τους θερμούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Νίκο, τον Τζαγκάρη, τον αγαπητό φίλο Νίκο, τον φίλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στιγμές ατελείωτες, όμορφες με τον Νίκο, την οικογένειά του, μέσω του αθλητισμού, μέσω της δουλειάς, μέσω πολλών πραγμάτων. Καλημέρα Νίκο, σε σένα και στην οικογένειά σου. Λοιπόν, καλημέρα και καλημερίζω και τον φίλο μου τον Φώτη. Καλημέρα Φώτη. Καλημέρα και καλημέρα σε όλη την ημαθία και σε όλους τους ακροατές σας. Έχουμε καιρό να τα πούμε Φώτη. Ναι, έτσι. Ναι, πάρα πολύ καιρό. Λοιπόν, πώς βλέπεις την όλη κατάσταση, για πες μου. Κατάσταση σχετικά με τι? Έχουμε πολλές καταστάσεις. Ναι. Έχουμε την οικονομία, έχουμε τα εθνικά θέματα, έχουμε και τα διεθνή. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα από την οικονομία που πονάει και λίγο περισσότερο. Ή μάλλον να πάμε λίγο ανάποδα, να πάμε από τα διεθνή. Έτσι. Έχουμε, ναι, την εκλογή του Τραμπ και σε 1-2 ημέρες ο Τραμπ αναλαμβάνει πρόεδρος. Επίσημα πρόεδρος των, έτσι, Ηνωμένων Πολιτειών. Και για να πούμε την αλήθεια, είναι από τις λίγες φορές όπου ένας πριν ακόμη αναλάβει πρόεδρος δέχεται τόσες πολλές επιθέσεις. Ναι, εδώ είναι το ερώτημα τώρα, πώς θα το χειριστεί, γιατί μέχρι στιγμής ο Τραμπ εμφανίζεται ως ανατρεπτικός, δηλαδή δεν θα ακολουθήσει την κλασική αμερικανική πολιτική όπως την ξέραμε μέχρι τώρα, όπως την είχε γράψει ο Ομπάμα και θα τη συνέχιζε η Χίλαρη, αλλά δείχνει δείγματα ότι θα κάνει κάτι διαφορετικό. Αυτό το διαφορετικό πρέπει να περιμένουμε να δούμε κατά πόσο θα είναι διαφορετικό, διότι από τη μια μεριά βλέπουμε αμερικανικά στρατεύματα να αποβιβάζονται στην Ευρώπη και να κινούνται προς τη Ρωσία. Ήδη βρίσκονται σε Πολωνίες και στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες. Φωτή, να σε ρωτήσω κάτι εδώ. Ναι. Τα στρατεύματα αυτά, τα αμερικάνικα, πρώτον είναι με εντολή Ομπάμα, δεν είναι με εντολή Τραμπ, πρώτον. Και δεύτερον, ναι, είναι πράγματι στρατεύματα τα οποία κατευθύνονται για τη Ρωσία ή με πρόσχημα τη Ρωσία στέλνουμε ένα μήνυμα στη Γερμανία ότι... Για κάθεσε καλά, γιατί βλέπουμε ότι ξεσπά ένας οικονομικός πόλεμος μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας. Έτσι. Μήπως τελικά τα στρατεύματα αυτά στέλνονται για τους Γερμανούς και όχι για τους Ρώσους? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Η Γερμανία ήδη είναι υπό αμερικανική κατοχή, δεν έχουν κανένα λόγο να κάνουν το οτιδήποτε. Δηλαδή για τη Γερμανία αυτή τη στιγμή ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος δεν έχει λήξει. Βρίσκονται σε κατάπαυση του πυρός. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να την ξεκινήσουν, να την βομβαρδίζουν που λέμε. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η Γερμανία ελέγχεται πλήρως και με από τις αμερικανικές βάσεις και από τα αμερικανικά στρατεύματα που ήδη υπάρχουν στη Γερμανία. Πάντως ο Τραμπ θέλει να τα βρει με τους Ρώσους. Τουλάχιστον αυτό διατείνεται, έτσι. Αυτό λέμε, αυτό θέλουμε να δούμε. Δηλαδή τώρα τι θα κάνει, θα αποσύρει τα στρατεύματα, θα τα αφήσει εκεί, τι θα γίνει. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Όπως είδαμε ότι θέλει να κάνει και κάποιες αλλαγές μέσα στη CIA και να αλλάξει το όλο σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια μέχρι τώρα το ίδιο λέει και ο Ομπάμα, αλλά δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί, τι θα κάνει. Γιατί πηγαίνει ο Τραμπ συνέχεια στα άκρα, δεν έχει μια μέση γραμμή, πηγαίνει πότε από τη μια μεριά, πότε από την άλλη. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δηλώσεις του. Οι δηλώσεις του δείχνουν ότι θέλει να αλλάξει όλη τη φιλοσοφία της Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι ακριβώς. Το ερώτημα είναι ότι μπορεί να το κάνει αυτό ή το βαθύ αμερικανικό κράτος τελικά είναι πιο ισχυρό και θα αναγκαστεί και αυτός να συμβιβαστεί, ναι, και να παίξει το παιχνίδι του. Όταν μιλάω ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας παροχημένος οργανισμός, έτσι καταλαβαίνουμε ότι πολλά πράγματα θέλει να αλλάξει. Ναι, τώρα, το ζήτημα θα συμφωνήσω, ναι, βεβαίως. Αν μπορεί αν έχει δύναμη. Αν μπορεί να τα αλλάξει, έτσι, πρώτον και δεύτερον. Προς ποια κατεύθυνση, προς καλύτερη ή προς χειρότερη? Διότι και η οποιαδήποτε αλλαγή δεν σημαίνει ότι αμέσως θα είναι καλύτερη. Όχι βέβαια. Είναι κάτι το οποίο ο Τραμπ είναι
μια κατάσταση που είναι στο περίμενε να δούμε το ναι. πρώτο δείγμα γραφής. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Περιμένουμε μετά από λίγες ημέρες. Να δούμε τι θα κάνει. 2022 αναλαμβάνει. Πότε αναλαμβάνει, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ναι, τώρα το τέλος εβδομάδος. Τέλος εβδομάδος, έτσι. Οπότε την άλλη εβδομάδα λογικά θα αρχίσουμε να έχουμε τα πρώτα δείγματα και να δούμε αν τελικά θα έχει αυτή την προσέγγιση με τη Ρωσία την οποία πολλοί περιμένουν ή απλώς θα είναι μια εθιμοτυπική συζήτηση χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα ή ουσιαστικές αλλαγές. Πάνω στο βαθύ κράτος της Αμερικής του στέλνει μηνύματα έτσι για να μην τυχόν και αλλάξει πλεύση από την ήδη υπάρχουσα και την πεπατημένη, έτσι. Αυτό βλέπουμε. Ναι, είναι. Παίζονται πολλά παιχνίδια τώρα στο παρασκήνιο, τα οποία και εμείς φυσικά δεν τα γνωρίζουμε. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Και αλλά εμείς... και ο Τραμπ δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι, ας το θέσουμε έτσι, το παιδί του κομματικού σωλήνα. Είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, που σημαίνει ότι έχει λερώσει τα χέρια του. Δεν είναι δηλαδή ο αθώος ή ο αύγαλτος. Αθώος και αύγαλτος. Φώτη μου, ξέρεις πολύ καλά, δεν μπορεί να γίνει ούτε ο κοινοτάρχης σε μια κοινότητα με 30 σπίτια. Ακριβώς. Πόσο μάλλον τώρα για εκεί, έτσι. Ναι, ναι, και από τη στιγμή που έχει και αυτή την τεράστια περιουσία σημαίνει ότι για να μπορέσει να την φτιάξει αυτή την περιουσία έχει λίγο βρωμήσει περισσότερο. Δεν την έκανε εργαζόμενος με σκληρή δουλειά στα μεταλλεία μέσα. Ακριβώς, έτσι. Βεβαίως με σκληρή δουλειά έγινε αυτή η περιουσία, δεν το συζητάμε, αλλά με άλλου είδους σκληρή εργασία. Εντάξει. Ναι, τα οποία... αυτά δεν γίνονται. Έτσι. Οι περιουσίες δεν γίνονται. Τα οποία συνοδεύονται και με καταπίεση εργαζομένων και με. Όχι μόνο έργα, με έργα. Με άλλες, όχι έτσι. Τόσο νόμιμες. Έτσι ακριβώς. Κάτω από το τραπέζι. Έτσι. Ναι, ναι, έτσι. Είναι. Παίζονται άλλα παιχνίδια μέσα. Γιατί έτσι. Δεν μπορεί κάτι. Αυτό είχε πει, υπήρχε ένα βιβλίο που αναφερόταν οι τέσσερις διεθνώς παραδεκτοί τρόποι πλουτισμού. Και ξεκινούσε με το ρητό που έλεγε ότι αν η εργασία ήταν τρόπος πλουτισμού, όλοι οι εργαζόμενοι θα ήταν πλούσιοι. Ναι, βέβαια. Οπότε σε αυτά που καταλήγει είναι η κατάχρηση, τέτοιο πώς το λένε, κλοπή ή έβγαζε 2-3 τέτοια ή κληρονομιά ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς, ναι. Και προφανώς και αυτός κάτι έχει μέσα εκεί πέρα. Αναφυσβήτητα. Δεν γίνεται αυτή η τεράστια περιουσία απλά και μόνο με εργασία. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Άρα, σίγουρα και αυτός έχει σε πολλά σημεία την φωλιά του λερωμένη, αρκεί τώρα ίσως να θέλει να εξελιωθεί αναλαμβάνοντας αυτή τη θέση την οποία στην τελική ανάλυση δεν την είχε και ανάγκη για, ούτε για προσωπική προβολή, ούτε για να κερδίσει χρήματα, έτσι, γιατί χρήματα και έχει και προβολή είχε. Τώρα, μπορεί να είναι θέμα εξουσίας, πολλά μπαίνουν. Ναι, ναι. Τώρα απομένει να δούμε στην πράξη αν αυτά που έχει προαναγγείλει θα τα υλοποιήσει και κατά πόσο αυτά που προαναγγέλει θα έχουν... Σε τι έκταση και προς ποια κατεύθυνση. Έτσι, γιατί έχουμε τώρα τον Τραμπ από τη μία, έχουμε τον Brexit από την άλλη. Έχουμε... Ναι, έχουμε και τις δηλώσεις όπου... Έχουμε την αναβάθμιση της λίρας της Αγγλίας και εκεί παίζονται πάλι άλλα παιχνίδια. Ακριβώς. Δηλαδή και οι Άγγλοι πιέζουν στο να κερδίσουν όσο δυνατόν περισσότερα από μια ενδεχόμενη έξοδο. Βεβαίως. Αλλά και εκεί είναι ρευστή η κατάσταση διότι είναι πάλι μόνο στις δηλώσεις. Κάτι ουσιαστικό δεν έχει γίνει. Είναι περισσότερο ένας πόλεμος νεύρων και πόλεμος δηλώσεων. Απομένει να δούμε... Απομένει να δούμε μετά από αυτόν τον πόλεμο των δηλώσεων τι θα επακολουθήσει. Και αν επακολουθήσει κάτι. Θα επακολουθήσει κάτι ή τελικά θα μείνουν στις δηλώσεις. Θα μείνουν στα λόγια. Ναι, και με κάποια ανταλλάγματα θα αλλάξει το σκηνικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι και το ευρώ κλονίζεται. Η ζώνη του ευρώ βρίσκεται. Στα πρόθυρα διάλυσης. Τροχιά διάλυσης. Και όπως και να το κάνουμε. Αποτελεί ένα πρόβλημα και η Βρετανία φροντίζει να κρατάει αποστάσεις ώστε να έχει τις λιγότερες δυνατές συνέπειες. Επειδή σιγά σιγά μεταφερθήκαμε στο θέμα της οικονομίας λέγοντας και κάνοντας αναφορά στο ευρώ, την Δευτέρα το βράδυ σε μια εκπομπή που ξεκίνησε προχθές τη Δευτέρα
με τον Κοσμά Ερυθρόπουλο και την Χρύσα Τρυφωνίδου. Συνομιλία είχαν οι δύο συνάδελφοι με τον πρόεδρο του ΛΑΟΣ, τον Γιώργο Καρτζαφέρη, και ρωτήθηκε σχετικά για το ευρώ. Ήταν κάθετος ο Καρτζαφέρης, λέγοντας ότι πρέπει η Ελλάδα να φύγει. Χαρακτηριστικά είπε ότι θα σωθεί, θα αναπνεύσει η Ελλάδα εάν φύγει από το ευρώ. Εδώ υπάρχει ολόκληρη μελέτη. Υπάρχει το Wolfson Prize του 12, όπου οι βραβευμένοι πήρανε και 220 περίπου χιλιάδες λίρες Αγγλίας, και που περιγράφει πώς ακριβώς πρέπει να γίνει αυτή η έξοδος από την Ευρωζώνη, ώστε να έχει τις μικρότερες συνέπειες και τα καλύτερα αποτελέσματα. Δηλαδή περιγράφει την διαδικασία με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό το έχουν πει όλοι οι οικονομολόγοι. Είναι η βασική αρχή. Όποτε η Ελλάδα είχε μπλέξει σε νομισματικές ενώσεις, όπως ήταν η Λατινική Ένωση, ο Χρυσός Κανόνας ή η, πάντοτε οδηγηθήκαμε σε χρεοκοπία. Και μετά ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή. Δεν έγινε τίποτα το τραγικό. Ίσα ίσα, η οικονομία με το που φύγαμε από αυτές τις νομισματικές ενώσεις πήρε τα πάνω της. Δεν μπορεί να σταθεί καμία νομισματική ένωση, γιατί απλούστατα παραβιάζεται η βασική αρχή της οικονομίας που λέγεται έλεγχος νομίσματος. Στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου το πρώτο πράγμα που διδάσκεσαι είναι ότι για να ελέγχεις την οικονομία πρέπει να ελέγχεις το νόμισμα. Άρα λοιπόν εσύ αν δεν ελέγχεις το νόμισμα, σημαίνει ότι δεν ελέγχεις την οικονομία και άρα είσαι καταδικασμένος. Χωρίς έλεγχο του νομίσματος δεν υπάρχει καμία περίπτωση για ανάπτυξη. Άρα όταν θέλεις να μιλάς για ανάπτυξη, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να ελέγξεις το νόμισμα. Και πώς μπορείς να ελέγχεις ένα νόμισμα το οποίο είναι ξένο? Απλούστατα δεν μπορείς. Πρέπει να σηκωθείς να φύγεις και να φτιάξεις το δικό σου νόμισμα, το οποίο θα είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της δικής σου οικονομίας. Έχει στο διαδίκτυο κάποια μαθήματα οικονομικών που προσφέρουν τα ξένα πανεπιστήμια, και μέσα σε αυτά έχει και ένα παράδειγμα για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δείχνει σε διάφορες χώρες πώς είναι η συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης και κεντρικής τράπεζας, και δείχνει και στην Ευρώπη. Και παρουσιάζοντας τις οικονομίες, γιατί στην Ευρώπη δεν έχουμε μία οικονομία αλλά έχουμε πολλές οικονομίες, στα γραφήματα δείχνει πώς είναι ο συντονισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με την οικονομία της Ισπανίας και με την οικονομία της Γερμανίας. Και δείχνει ότι η ταύτιση και ο συντονισμός γίνεται με την οικονομία της Γερμανίας. Δηλαδή κοινώς μας λέει, σε αυτό το παράδειγμα, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λειτουργεί προς όφελος της γερμανικής οικονομίας. Αυτό δείχνει η κίνησή της και τα μέτρα τα οποία λαμβάνει. Άρα λοιπόν εσύ που είσαι στο περιθώριο, δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσεις να ανακάμψεις. Γιατί και η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης δεν φροντίζει εσένα, αλλά φροντίζει την οικονομία της Γερμανίας. Άρα... Μάλιστα. Δηλαδή και εσύ είσαι της άποψης, Φώτη, ότι πρέπει η χώρα μας να φύγει από το ευρώ. Μα... δεν το λέω εγώ. Το λένε και τα πανεπιστήμια. Ή θα κλείσουμε τα πανεπιστήμια και θα πούμε δεν ξέρουν τι λένε και θα ακούσουμε αυτούς τους εντός εισαγωγικών σοφούς που μέχρι τώρα μας έχουν καταστρέψει και παραδέχονται το ένα λάθος μετά το άλλο. Ή θα ακολουθήσουμε αυτό που δείχνουν τα πανεπιστήμια, αυτό που διδάσκουν και αυτό που μας λέει η ιστορία. Έχουμε δύο τρανταχτά γεγονότα. Ένα είναι η γνώση των πανεπιστημίων και δεύτερο είναι η ιστορία. Τα παραδείγματα της ιστορίας. Εμείς δηλαδή γιατί πρέπει να πάμε ανάποδα σε περίεργους πειραματισμούς? Να σε ρωτήσω κάτι, Φώτη. Ναι. Γιατί λοιπόν, αφού τα πανεπιστήμια, οι μελέτες, η ιστορία δείχνει ότι η Ελλάδα πρέπει να φύγει από το ευρώ. Ναι. Γιατί λοιπόν όλο το πολιτικό σύστημα, σχεδόν στο σύνολό του ή η συντριπτική του πλειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, επιμένει η χώρα μας να μένει? Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα. Αυτό είναι πολύ καλό ερώτημα, για τον ίδιο ακριβώς λόγο που και το Δούνου του και οι Ευρωπαίοι επιμένουν σε ένα πρόγραμμα που οι ίδιοι παραδέχονται ότι έχει κάνει ένα σωρολάθη, ότι δεν βγαίνει
και ότι είναι προβληματικό. Οι ίδιοι το παραδέχονται και από την άλλη μεριά σου λένε ακολούθησε αυτό το πρόγραμμα, το λάθος. Ποια είναι η λογική? Τι πιστεύεις δηλαδή, για πες μας. Η μόνη λογική είναι η λιγνασία του ελληνικού πλούτου και το είδαμε. Ότι τα πάντα ξεπουλούνται έναντι πινακίου φακής και πηγαίνουν σε ξένα συμφέροντα. Δεν βλέπουμε τίποτα άλλο. Δηλαδή πιστεύεις ότι... Πολλούνται τα λιμάνια, πολλούνται τα αεροδρόμια, πολλούνται τα σιδηρόδρομια, πολλούνται οι ΔΕΗ. Όλοι, το μόνο που μας λένε είναι πουλήστε, πουλήστε, πουλήστε. Και το... Σε ένα πρόγραμμα που δεν βγαίνει. Δεν λέει ποτέ απολύστε το πλεονάζον προσωπικό, φορολογήστε τους έχοντες και κατέχοντες. Όχι, το λένε. Κόψε τις συντάξεις. Το λένε. Δεν λέει πουθενά. Φωτί. Δίνονται περιουσίες πλουσίων. Φωτί. Ναι. Όχι, για να είμαστε δίκαιοι. Εγώ έχω ακούσει δηλώσεις Σόιμπλε, Μάρτιν Σούλτς, Γιούγκερ, έτσι. Απλά δεν τα εμφανίζουν εδώ. Οι οποίες... Όχι, κοίτα, οι δηλώσεις... Να πω λίγο. Ναι, ναι, έτσι. Παρακαλώ. Λοιπόν, οι οποίες δηλώσεις λέγανε με ονοματεπώνυμο ότι χρήματα στην Ελλάδα υπάρχουν. Υπάρχουν στους λίγους. Φορολογήστε αυτούς που έχουν, είπε ο Σόιμπλε. Ναι. Εμείς σας δίνουμε και τις λίστες. Σας δίνουμε και την τεχνογνωσία να φορολογήσετε αυτούς που έχουν. Ναι. Έτσι. Τώρα, εάν λοιπόν δεν το κάνουν οι δικοί μας αυτό, δεν ευθύνη ούτε του Γιούγκερ, ούτε του Σόιμπλε, ούτε της Μέρκελ, ούτε κανενός. Είναι. Διότι αυτοί θέλουν τα χρήματά τους. Έτσι. Όχι, δεν θέλουν τα χρήματά τους. Όταν βγαίνει ο Γιούγκερ ή ο Σόιμπλε και δεν δίνουν τις δόσεις με προϋπόθεση την αξιολόγηση, την πώληση, της αποκρατικοποίησης. Ναι. Γιατί όταν δεν γίνεται αποκρατικοποίηση σου λένε δεν σου δίνω χρήματα. Δεν μου λες. Με την ίδια λογική θα μπορούσα να σου πει, αν δεν φορολογήσεις αυτούς που έχουν χρήματα, δεν θα σου δώσω τη δόση. Όταν... γιατί απλώς κάνουν δηλώσεις, ενώ όταν πρόκειται για αποκρατικοποίηση πιέζουν. Γιατί ακριβώς έχουν το κέρδος. Μα αυτοί θέλουν, αυτοί τη δουλειά τους κάνουν. Εννοείται, η δουλειά τους είναι η εξαθλίωση, δεν είναι να πάρουν τον πλούτο. Έτσι. Δεν θέλουν τα λεφτά. Το θέμα είναι όμως όταν δηλώσεις και πιέσεις προς την κατεύθυνση αυτή και δεν το κάνεις εσύ, από εκεί και μετά. Όχι, δεν πιέζουν, αυτό σε εξηγώ. Δεν πιέζουν, κάνουν μόνο δηλώσεις. Λοιπόν, ακόμη, αν θέλουν να πιέσουν, ακόμη θα αν θες για την συνέχεια της κουβέντας να δεχθώ εγώ ότι δεν πιέζουν όπως πρέπει να πιέσουν ή αν θες και καθόλου. Και μόνο όμως που βγαίνουν δημόσια και το λένε. Και εσύ δεν το κάνεις πράξη. Το λένε για ξεκάρφωμα, για τα μάτια του κόσμου. Αν θες για τα μάτια, ό,τι θέλεις, εγώ να το δεχθώ. Όταν όμως έρχονται και συμφωνούν και αυτοί σε αυτά που λέει ο απλός κόσμος και οι δικοί μας δεν το κάνουν. Μα εννοείται, αφού είναι όλοι στο έτσι. Ίδιο παιχνίδι. Δεν υπάρχει έτσι. Διαφορά. Ο Σόιμπλε. Έχουν υπογράψει τα ίδια μνημόνια. Τι λένε τα μνημόνια? Ότι οι κυβερνώντες δεσμεύονται να συμφωνούν πάντα με τους δανειστές. Άρα λοιπόν στην ουσία τι λέμε? Ότι είμαστε υποκατοχή και ότι οι δανειστές κάνουν πρόγραμμα. Άρα από τη στιγμή που κάτι δεν γίνεται σημαίνει δεν είναι βούληση των δανειστών. Τα υπόλοιπα είναι απλώς παραμυθάκια. Είναι υπογεγραμμένο, είναι η παράγραφος 3 από το μνημόνιο 3, σελίδα 1024. Το λέει καθαρά. Ό,τι πουν οι δανειστές εμείς θα λέμε ναι στα 4. Αυτό έχουν υπογράψει. Εσύ βλέπεις καμιά προσπάθεια από τους υπάρχοντες εδώ να θέλουν να φορολογήσουν τον πλούτο? Όχι φυσικά, γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν φορολογούν τους δικούς τους. Γιατί και οι ίδιοι είναι μέσα. Πρώτα πρέπει να φορολογήσουν τους εαυτούς τους. Όταν ο άλλος εμφανίζει 10, 20 και 40 κίνητα και δεν το έχουν δεσμευτεί τουλάχιστον τα μισά και όταν εξακολουθεί να παίρνει τον τρελό μισθό τα 8 και τα 10 χιλιάρικα συν οτιδήποτε άλλο παίρνει από επιτροπές, από επιδόματα και εγώ δεν ξέρω τι, αφανίες όλα. Δεν είπα ποτέ ο μισθός των βουλευτών θα γίνει ένα 1,5 χιλιάρικο γιατί υπάρχει κρίση. Όχι βέβαια. Μπράβο. Και μάλιστα... Όχι είπανε ποτέ ότι δεν θα προσλάβουμε ή θα κάνουμε διαγωνισμούς για αυτό. Προσλαμβάνουν οποιουσδήποτε άσχετους συμβούλους οι οποίοι δεν έχουν καμία επαφή με την αγορά, με την πραγματικότητα ή με το αντικείμενο. Είδαμε ας πούμε τον Καρανίκα από μπάρμαν, τον βάλαμε σύμβουλο στρατηγικού σχεδιασμού.
Όχι μόνο. Τον άλλον, ο οποίος ήταν περίμενε, μόνο περίμενε. Δεν ήταν μόνο, δεν ήταν μόνο μπάρμαν ο Καρανίκας. Τι ήταν? Ήταν και αντιρρησία συνείδησης. Και αντιρρησία συνείδησης, όλα τα καλά μαζί. Και, και πρόσεξε, ναι. Ο αντιρρησία συνείδησης, ο οποίος υποτίθεται ότι πολεμούσε το κατεστημένο και το κράτος με τη μορφή που είχε, και εμείς τον προσλάβαμε και τον βάλαμε να υπηρετήσει στον κορυφαίο θεσμό. Γιατί ο Πρωθυπουργός είναι ο κορυφαίος θεσμός έκφρασης του κράτους. Έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, μα και οι περισσότεροι πήρε... που στελεχώνται τα επιτελεία τα κυβερνητικά είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Δεν έχουν καμία σχέση ούτε με την αγορά ούτε με τίποτα. Δεν έχουν να παρουσιάσουν κάποιο έργο αξιόλογο. Κανονικά έπρεπε να γίνει ένας διαγωνισμός εφόσον θέλανε τέτοια άτομα και υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, πάρα πολλοί με περγαμηνές, με ικανότητες, με προϋπηρεσία που θα μπορούσε πραγματικά να συνεισφέρουν σε κάτι. Από τη στιγμή όμως που δεν προσλαμβάνουν τέτοια άτομα και δεν έχει νόημα να τα προσλάβουν, γιατί όταν λένε ότι και δεν έχουν δεσμευθεί ότι θα συμφωνούν πάντα με τους δανειστές, ποιο το νόημα να πάρεις κάποιον ο οποίος γνωρίζει? Να σου πει τι, ότι πρέπει να κάνεις τα αντίθετα από αυτά που κάνεις? Αφού δεν μπορείς, δεσμεύεσαι. Αυτοί αν δεν φύγουν όλοι, δεν καθαρίσει το πολιτικό σκηνικό, δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι. Πώς πιστεύεις? Όλοι έχουν υπογράψει. Πάμε λοιπόν και τώρα... όλοι συγκοντάρουν το ίδιο σύστημα. Πάμε λοιπόν τώρα στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, έτσι. Είπαμε διεθνή ζητήματα και θέματα, έτσι ξεκινήσαμε. Ναι. Είπαμε οικονομία και ήρθαμε τώρα και στο πολιτικό σκηνικό. Για πες μας λοιπόν, πώς βλέπεις ότι μπορεί αυτό το σκηνικό να αλλάξει? Αυτά μόνο με την αντίδραση του κόσμου. Εάν ο κόσμος δεν αντιδράσει, εάν συνεχίσει να πληρώνει τις εισφορές και να δέχεται αδιαμαρτύρητα ό,τι του σερβίρουνε, δεν πρόκειται να αλλάξει. Και κάποιος αναρωτιέται, λέει, τι θα γίνει, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Είναι πολύ απλό. Θα γίνουμε Αιθιοπία. Μην έχει αυταπάτες κάποιος, γιατί λέει, άμα φύγουμε από το ευρώ θα καταστραφούμε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι αν μείνουμε στο ευρώ, είναι μαθηματικός βέβαιος ότι πάμε να γίνουμε είτε Μπαγκλαντές είτε Αιθιοπία. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί τουλάχιστον μέχρι στιγμής, όσο μένουμε στο ευρώ, βλέπουμε να χάνουμε. Συνέχεια. Από κάθε μέρα πάμε από το κακό στο χειρότερο. Έτσι. Δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι και ακριβώς. Το μόνο που ακούμε είναι και άλλους φόρους, και άλλους φόρους, και άλλους φόρους. Μα όταν έχει στραγγίσει η φοροδοτική ικανότητα, ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει φόρους. Ποιο το νόημα να βάζεις φόρους, αφού είναι ανίσπρακτοι οι φόροι? Ακριβώς. Όταν αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι ο σκοπός δεν είναι να εισπράξουν τους φόρους. Όχι, είναι... είναι με πρόσχημα τους φόρους να σου πάρουν την περιουσία. Ακριβώς. Σήμερα θα πάρουν τη δική μου, αύριο τη δική σου, μεθαύριο και... του γείτονα. Και όχι μόνο να πάρουν την περιουσία, ο σκοπός είναι διπλός. Μία, να σου κλείσουν το στόμα, είπες λίγο πριν ότι μόνο με κινητοποιήσεις. Ναι. Κινητοποιήσεις όμως δεν βλέπουμε, γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό τους περισσότερους από εμάς μας έχουν κρατημένος από το λαιμό. Είτε χρωστά στο ΤΕΒΕ, είτε χρωστά στον ΟΓΑ, είτε χρωστά στην εφορία. Αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Κάνουμε το λάθος λόγω άγνοιας και δεν καταλαβαίνουμε το εξής. Από τη στιγμή που επίσημα η κυβέρνηση παραδέχεται ότι έχει παραδώσει την εθνική κυριαρχία, η κυβέρνηση αυτή είναι έκπτωτη. Δεν έχω καμία υποχρέωση να σεβαστώ κανένα νόμο ή καμία εντολή αυτής της κυβέρνησης. Απλούστατα δεν υπάρχει. Αυτή η κυβέρνηση δεν υπάρχει και δεν έχω καμία υποχρέωση απέναντί της. Όπως και με τους φόρους. Πληρώνω φόρους γιατί πρέπει να συντηρηθεί αυτό το κράτος. Όταν εσύ αυτό το κράτος το πουλάς και το μειώνεις, εννοείται ότι εγώ θα μειώσω τους φόρους και τις εισφορές. Δεν πληρώνω για ένα κράτος που δεν υπάρχει. Θέλω να τα πάρεις, πάρτα από την Κόσκο, πάρτα από την Ιταλική Σιδηροδρομική Εταιρεία, πάρτα από τη Φραπόρτ. Δεν με ενδιαφέρει. Και διαβάζω τώρα, Φώτη, εδώ δύο ειδησούλες, έτσι, λοιπόν, οικονομικής φύσεως. Η Ελλάδα, λέει, έχει την τρίτη ακριβότερη βενζίνη παγκοσμίως αναλογικά με το εισόδημα των πολιτών της. Ναι, και ακόμη, όχι μόνο, τα πάντα είναι πιο ακριβά. Και ακόμη, μαχαίρι 90% στα μπόνους στελεχών ετοιμάζει, λέει, η Deutsche Bank. Η Γερμανία. Αυτό είναι... Έτσι. Λοιπόν, ετοιμάζει για τα στελέχη της. Το ετοιμάζει δεν είναι σχετικό. Σε αυτά τα στελέχη δεν μπορείς να κάνεις, γιατί οι μεγάλες εταιρείες στην ουσία εξαρτώνται από τα
αν το στέλεχος δεν πληρωθεί καλά, θα στην κλείσει την εταιρεία. Είναι μόνο μεγάλα λόγια, δηλαδή θα το κόψουν επίσημα, θα το δίνουν ανεπίσημα. Οι Γερμανοί έχουν τον τρόπο να κόψουν και επίσης έχουν τον τρόπο να πειθαρχήσουν κιόλας. Όχι, δεν έχουν κανένα τρόπο, αυτές είναι πολυεθνικές εταιρείες και το ξέρουν όλοι καλά, ακόμα και όταν μια εταιρεία πάει κατά διαόλου, τα μεγάλα στελέχη πάντα παίρνουν μπόνους. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση κανένας να κόψει κανένα μπόνους σε τέτοιες εταιρείες. Παίζονται πάρα πολλά χρήματα και δεν ρισκάρουν με τίποτα οποιοδήποτε επικεφαλής να μην πάρει τις καλύτερες αποφάσεις. Διότι όταν ο άλλος δεν πληρώνεται χρυσά, θα διαφορεί. Και η εταιρεία πάει μετά για φούντο. Μάλιστα. Είναι όπως λέμε τον ποδοσφαιριστή. Όταν θες να πάρεις Μέση, θα πληρώσεις Μέση. Θα μου επιτρέψεις να έχω και τις αντιρρήσεις μου εδώ, από αυτού. Έτσι, υπάρχουν τρόποι και το μεγάλο στέλεχος, έτσι, γιατί και αυτό θέλει να εργαστεί. Ναι, θέλει να εργαστεί, που θα σε μια άλλη εταιρεία ανταγωνιστική που θα του δώσει τα χρήματα και θα μπορέσει να τα πάρει εκεί. Στην αγορά υπάρχουν. Καλά να λέει το μοναστήρι. Υπάρχουν, αλλά πηγαίνουν εκεί που έχει το χρήμα, το μεγάλο. Ναι, δεν διαφωνώ. Κάποιος είναι δυσέβρετος. Είναι όπως λέμε ο μεγαλογιατρός ή ο μεγαλοχειρουργός. Ναι, βεβαίως. Θα τον διώξει στο νοσοκομείο, θα τον πάρει το άλλο για να ανεβάσει το πρεστίζ του. Ξέρουμε πολύ καλά όμως ότι όταν ένα μαγαζί δουλεύει, δουλεύει όχι μόνο γιατί έχει στελέχη, γιατί έχει και όνομα. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, όταν έχει μια επιχείρηση η οποία είναι βαριά και θέλει ο άλλο, αν θες ακόμη, για να έχει ένα πρεστίζ, θα έρθει και με κάποια πράγματα λιγότερα. Γιατί θα πάρει κάποιον άλλο. Το λίγο λιγότερο, όχι πολύ αισθητά. Διότι θα σου πει, με συγχωρείτε, πάω στην άλλη εταιρεία και θα την ανεβάσω. Όπως έχουν αλλάξει πολλές εταιρείες τους γενικούς διευθυντές τους και βλέπουμε πλήρη αλλαγή και άνοδο ή κάθοδο των εταιριών μέσα στο χρηματιστήριο ή μέσα στα οικονομικά τους. Οι μάνατζερ αυτοί είναι για να φέρουν τεράστια κέρδη σε εταιρείες, δεν είναι για να παίζουν ούτε με πρεστίζ ούτε με τίποτα. Αυτό τους ενδιαφέρει. Αναφυσίλια. Άρα λοιπόν, κάποιος ο οποίος φέρνει λεφτά στην εταιρεία, μα δεν τον πληρώσει, πει με συγχωρείτε, πάω σε μια άλλη εταιρεία. Και εκείνη τη στιγμή η ζημία που θα πάθει η εταιρεία είναι πολύ μεγαλύτερη. Λοιπόν, παίζουν με εκατομμύρια και με δισεκατομμύρια. Δεν ρισκάρει ο άλλος να τζογάρει σε κάποιον ο οποίος είναι άσχετος. Είναι όπως οι μεγάλες ομάδες. Όταν πληρώνεις τον Μαραντόνα, πληρώνεις τον Μέση, πληρώνεις τον. Ποιον άλλον παίκτη, δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Εντάξει, μεγάλο όνομα, το οποίο θα μπει μέσα στο γήπεδο και θα σου φέρει και τα κέρδη και την άνοδο και οτιδήποτε άλλο. Δεν λες ότι εγώ θα σε πληρώσω λιγότερο, διότι απλώς θα πάει στην άλλη την ομάδα και θα τον πάρει άλλη. Είναι πολύ απλό. Δεν θα διαφωνήσω επ' αυτού. Λοιπόν, πάμε έτσι λίγο για ένα τελευταίο για να κλείσουμε κιόλας. Βλέπεις ότι μπορεί να έχουμε εκλογές? Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι εκλογές δεν συμφέρουν σε κανέναν. Αυτή τη στιγμή αυτό που θέλουν οι κατακτητές είναι να πάρουν την περιουσία την κρατική και στη συνέχεια να βάλουν τις υποδομές και για την ιδιωτική περιουσία. Οποιασδήποτε εκλογές ή οποιαδήποτε αναταραχή καθυστερεί. Αυτοί βιάζονται. Δεν έχουν χρόνο να ασχολούνται με την Ελλάδα. Γι' αυτό θέλουν να κλείσουν και το Κυπριακό όπως θέλουν να τα κάνουν όλα στα γρήγορα για να προχωρήσουν στα ουσιαστικά, που είναι η λαιλασία του πλούτου. Μάλιστα. Είτε λέγονται υδρογονάνθρακες, είτε λέγονται οτιδήποτε. Μάλιστα. Πολύ ωραία, Φώτη. Δεν έχουν τώρα καιρό να ασχολούνται με εκλογές, με προεκλογικούς αγώνες, με το ξανά στήσε κυβέρνηση, περίμενε, ξαναστελέχωσε τις δημόσιες επιχειρήσεις, τους οργανισμούς, για να ξαναδούμε τι θα γίνει. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Φώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το μισάωρο αυτό που μας διέθεσες. Λοιπόν, να σε καλημερίσουμε και θα τα ξαναπούμε και πάλι σύντομα. Καλή σας ημέρα. Καλή σου ημέρα, Φώτη. Ήταν λοιπόν ο Φώτης ο Γιωβανόπουλος, πολιτικός αναλυτής, συνεργάτης του σταθμού μας.